με κακία, με έχθρες, με μίση και όσες πραγματικά άσχημες πράξεις μπορούμε. Και πολύ απλά έτσι βάζω μια ερώτηση, μια σκέψη αν θέλετε, μαχαίρι στο μυαλό μου και σε όλους σας κατόπιν και σε όλους μετά εσάς. Για πέστε μου, αν η τελευταία μέρα μας, αν ο θάνατος με μία λέξη μας έπιανε τη στιγμή ακριβώς που κάναμε μια ζημιά, που κλέβουμε, που απατούσαμε, που χτυπούσαμε, που πορνεύαμε, που κάναμε μια μεγάλη ζήλια, μια μεγάλη κακία, ένα μεγάλο ψέμα, μια υποκρισία, άραγε θα έχει άδικο ο Θεός σαν κρίση να μας στείλει από εκεί που ήρθαμε? Για όταν λέγαμε άδικο, τι είναι λοιπόν εκείνο που μας κάνει να είμαστε τόσο άνετοι, τόσο δυνατοί και να λέμε πολύ καλά όλα, πολύ γλυκά όλα και να κινούμαστε και όλα βαίνουν πολύ καλά? Γιατί λοιπόν, τι είναι εκείνο που μας αφήνει να ξαπλώνουμε άνετοι, κάνουμε τη μέρα μας γεμάτη όσο μπορούμε πιο μεγάλη βρωμιά και γυρίζουμε ρημάδια στο σπίτι και κοιμόμαστε και είμαστε σίγουροι θα ξυπνήσουμε και είμαστε σίγουροι θα ξυπνήσουμε υγιείς? Πόσοι άνθρωποι αλήθεια σήμερα το πρωί που μιλάμε δεν θα ξυπνήσουν ποτέ, για πάντα κοιμήθηκαν? Τώρα θα τα λένε μέτωπο με μέτωπο, τέτα τέτ. Και εδώ λοιπόν τα παραμύθια τελείωσαν, τα τρελίκια και τα χαβαλέδια είναι στο χρόνο μηδέν, όλα τελείωσαν λοιπόν. Άραγε τι θα λένε, άραγε τι θα σκέφτονται? Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλω να έρθουν πάλι πίσω, αλλά δυστυχώς αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομος. Ξέρετε τι πάνε επί μονόδρομος? Δεν υπάρχει γυρισμός. Και είμαστε λοιπόν τόσο άνετοι και ο χρόνος κυλάει και φεύγει. Να, βλέπουμε καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη και πάει και πάει και ο χρόνος κυλάει, κυλάει και φεύγει και εμείς άνετοι, άνετοι που όλα πάνε καλά. Και μάλιστα πολλοί από εμάς, έτσι, πολλοί από εμάς, αν σκεφτούν ότι έρχεται η τελευταία μέρα, σκέφτονται να κάνουν ό,τι δεν έκανε, χωρίς ποτέ να λυσούν τι τους περιμένει. Και πάλι θα ήταν ένα ερώτημα, αν όλα αυτά τελικά που λέει ότι υπάρχει Θεός, παράθυρος, κόλαση, κρίση κλπ. Είναι ψέματα, δεν χάνουν και τίποτε. Αν όμως υπάρχουν, χάνουν τα πάντα. Και τα πάντα εστί ολέθρια κατά δίκη. Παιδιά, φίλοι μου και φίλες μου, περνάμε πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρετε πως φεύγουμε? Θα έλεγα σαν τον άνεμο, αλλά πολύ αργά πάει ο άνεμος. Σαν την αστραπή, επίσης πάρα πολύ αργά. Φεύγουμε και κυλάμε. Πέρασαν μπροστά μας, για να δείτε πόσοι διάσημοι. Πόσοι διάσημοι. Χάθηκαν. Τους πήρε το χώμα, κοιμήθηκαν για πάντα. Και εμείς εδώ, κολλημένοι, απλά να νομίζουμε ότι είμαστε αιώνιοι, να πατάμε και να κάνουμε. Και θυμηθείτε πότε ήσασταν μικροί, πότε ήσασταν το γυμνάσιο, πότε το λύκειο, κατόπιν το πανεπιστήμιο κλπ. Πότε κάποιοι από εσάς που με ακούτε κάνατε οικογένεια, παιδιά. Και σαν χθες, να, μόλις εχθές, θυμάστε τα παιδικά χρόνια, τα πρώτα παιχνίδια κλπ. Τα ξεχνάμε όμως πολύ εύκολα. Αυτή λοιπόν η αμνησία, η λύθη αν θέλετε, είναι ένα από τα τρία βασικά προβλήματα. Μία από τις τρεις πιο μεγάλες παγίδες που βγάζει τον άνθρωπο από την πορεία και του κάνει να χάσει το παιχνίδι του. Λύση, λύθη, συγγνώμη. Αμνησία, ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι είμαστε αιώνιοι. Και όταν έρθει, το σούρουπο στη ζωή μας, λέμε όχι, τρέχα να προλάβουμε. Εδώ λάθος, εκεί λάθος. Πού να προλάβεις? Όταν κάθε μέρα έχουμε χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια λάθη και στραβά. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ξέρετε? Ότι νομίζουμε ότι είμαστε και άγιοι. Ότι είμαστε κύριοι τέλειοι και κυρίες τέλειες. Εγώ δεν έκανα κακό. Και βλέπουμε κάπου εκεί βαθιά στην έρημο γεροντάδες, γερόντισες να φτύνουν νιάτα, όρεξη, όνειρα, κάτω από ένα ράσο να θάβουν το κορμί και τη θωρέξη του κορμιού και να κλαίνε καθημερινά για τα λάθη τους. Και εμείς οι κύριοι άγιοι, οι κύριες τέλειες, άνετοι. Εγώ δεν έκανα κακό. Για να δούμε, θα το πούμε και την ημέρα εκείνη, τι λέτε εσείς? Και εδώ πάλι κολλάει το εξής που έχω πει και μια άλλη φορά. Λέμε λοιπόν ότι είμαστε πολύ καλοί,
Δεν βλάπτουμε, δεν κάνουμε, δεν. Και εδώ λοιπόν κολλάει το έξω παράδειγμα. Όταν κάποια ψυχή έφυγε από τη ζωή αυτή και πήγε μπρος στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, ήρθα, ήμουν καλός άνθρωπος, να περάσω τον παράδεισο. Όριστε, λέει, τα χέρια μου, λέει, στο Θεό, είναι πεντακάθαρα. Και ο Θεός γυρίζει και του λέει: Ναι, λέει, είναι πεντακάθαρα, μα είναι άδεια. Εμείς όμως ακάθεκτοι, νυφάλοι, ήρεμοι, γαλήνοι, αραχτοί, και λέμε το κλασικό: Έχουμε, που ξέρεις αν θα έχεις, που ξέρεις τι ξημερώνει. Ποιος, γιατί κολλάμε στο καθημερινό? Ποιος μας εξηγεί ότι αύριο ο ήλιος θα βγει ή μεθαύριο θα βγει? Και αν θα βγει, εμείς θα τον δούμε, άραγε. Χιλιάδες παραδείγματα καθημερινά, αλλά τα μάτια μας είναι εντελώς κοντόφθαλμα. Βλέπουμε μόνο ότι είναι δίπλα μας, το πολύ πολύ και ένα μέτρο μπροστά, και τα υπόλοιπα τα ξεχνάμε. Θα μείνει στο μυαλό πραγματικά μια στιγμή που μιλούσε με κάποιο φίλο στο τηλέφωνο και του λέω: Χάθηκες? Και μου λέει: Άσε, μου λέει. Τι του λέω? Πες μου. Να, ένα πρωί, λέει, ξυπνήσαμε με τη μητέρα μου. Ο μπάς μου κοιμόταν βαριά, λέει, και με φωνάζει με μητέρα μου να τον ξυπνήσουμε. Πηγαίνω, ξύπνα, τίποτα. Ήρθε ο γιατρός, είχε πεθάνει στον ύπνο του. Ένας άνθρωπος σε ηλικία, προσέξτε, μόλις 38 ετών, αθλητής, ούτε ένα πρόβλημα, θα λέγαμε ούτε σφράγισμα στα δόντια του, και στον ύπνο του κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Και θυμάμαι, το έλεγε η μητέρα του κύριου αυτού: Κάνε κάτι, θα σε προλάβουν, κάνε, άλλαξε. Έχω καιρό, είμαι νέος, είμαι εκείνο, είμαι τ' άλλο. Το πρόβλημα όμως πολύ πιο γρήγορο, ο θάνατος τον άρπαξε. Τώρα λοιπόν τι θα λέει, τι θα κάνει? Τα τρελίκια έχω επαναλάβει και οι μαγιές και οι κόγξες πήραν τέλος. Ώρα μηδέν για αυτόν. Τι θα λέει άραγε μπρος εκείνον, το μεγάλο? Προς το μεγάλο αφεντικό, με μια λέξη. Εδώ λοιπόν μπορεί να κάνουμε, παιδιά, ό,τι θέλουμε και να έχουμε όπως νομίζουμε το χρόνο στα χέρια μας. Αλλά δυστυχώς είναι κάτι που δεν το ελέγχουμε καθόλου εμείς. Μια μέρα, 10 έχουμε ακόμη, 100 χρόνια, 200 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει. Και είμαστε άνετοι, πολύ καλοί. Και φορτώνουμε τις τσέπες, τις πλάτες, τα μαλλιά μας, τα αυτιά μας, τα μάτια μας, το στόμα, το κορμί, το αίμα, με ό,τι πιο κακή και συμφέρον μπορούμε. Και μαζεύουμε λεφτά, και κάνουμε γυναίκες, και κάνουμε δεσμούς, και τρέχουμε, και πουλάμε, και κοροϊδεύουμε. Γιατί? Τι θα πάρουμε μαζί? Και ένα τα φράγκα, και ένα μαζεψνά, και ένα σπιτάκι, άχνα και ένα μαξάκι, και λίγες διακοπούλες, μα μερικά φραγκάκια ακόμη, και ένα σπιτάκι ακόμη, και ένα δεύτερο αυτοκίνητο δεν θα βλέπε, ένα και μια όμως δεύτερη τηλεόραση, να και αυτό. Τι θα τα κάναμε, βρε παιδιά? Τι, πέστε μου. Έχουν μείνει πίσω σπίτια, αυτοκρατορίες ολόκληρες, οχυρά, παλάτια, κάστρα ολόκληρα, και μετά μερικά χρόνια ρίμαξαν, γέμισαν με αράχνες και σκοτεινιά. Δεν θα μπορούσα να πω, να ζούμε απλά, όμορφα και καλά, χωρίς να μας λείπει το ψωμί, το νερό ή το φαγητό. Ναι, αλλά βρε παιδιά, με αυτό το άγχος να κάνουμε, να τρέξουμε. Πού να πάμε, μωρέ παιδιά? Πού πάτε, μωρέ? Πού τρέχουμε όλοι? Να προλάβουμε τι? Τρέξε, πού? Σταμάτα, κάτσε, μισό λεπτό, σκέψου. Ούτε σκέψου το μυαλό μας για χαρακτήρα, για συμπεριφορά, για αισθήματα, για όνειρα, για ηθική, για μετά, για τώρα. Τι λες, κλείμε, παράτα μας. Γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε οι Άγιοι, οι Κύριοι ή οι Κυρίες Αγίες, και όλα είναι πολύ καλά. Τα κάναμε λοιπόν όλα τέλεια και αράξαμε λοιπόν στον καναπέ μας. Και εδώ πολύ απλά θα θυμίσω μια παραβολή που είπε ο Θεός, να μην λέω τα δικά μου λόγια. Θυμάστε με τον πλούσιο που ανέφερε, ήταν πολύ, με δύο λόγια πολύ απλά, ένας μεγάλος πλούσιος της εποχής εκείνης. Και επειδή η σοδιά του, ο καρπός όλων εκείνων που είχε σπείρει, πήγε πάρα πολύ καλά. Και δεν μπορούσε, λέει, το βράδυ να κοιμηθεί, γιατί σκεφτόταν, λέει, τι θα κάνει τον καρπό. Και τι σκέφτηκε? Δεν σκέφτηκε να δώσει φτωχούς τα παραπάνω, αλλά λέει: Θα γκρεμίζω τις παλιές αποθήκες, θα χτίσω πιο μεγάλες τεράστιες, θα φορτώσω μέσα και όλα τα αγαθά μου, και κατόπιν θα πω στον εαυτό μου να φάω, να πιω και να απολαύσω τη ζωή μου. Και ήσυχος, λέει, κλείσε τα μάτια του να κοιμηθεί. Και τσουπ, εμφανίστηκε ο άγγελος, και του λέει: Αγόρι μου, αγοράκι μου γλυκό, ετοιμάσου, λέει, το πρωί έρχομαι να πάρω την ψυχούλα σου. Κράπηκε, εξαφανίστηκε, κοκάλωσε ο άφρον πλούσιος, και κατόπιν το πρωί έφυγε.
Αυτό λοιπόν και για μας. Μαζεύουμε, κάνουμε αυτά, κιντάλα και ου και α και αυτά. Και έρχεται και βλέπουμε καταυμένο από τη φάτσα μας και δίπλα το χάρο και να λέει, έλα φιλαράκι τώρα, θα τα πούμε και από κοντά. Μα κλίμα είναι μακάβρια, είναι όμως αληθινά και όχι μακάβρια, είναι ειλικρινά και έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο άνθρωποι. Γιατί αν γευόμασταν, αν γνωρίζαμε, αν ξέραμε τι μας περιμένει, όχι μόνο θα ήμασταν καλοί, όχι μόνο άγιοι, αλλά κάτι παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε κύριοι τέλειοι. Όλοι είμαστε καλοί. Όλοι είμαστε ειλικρινείς. Όλοι είμαστε ντόμπροι. Όλοι είμαστε πιστοί. Όλοι ευγενικοί. Όλοι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πόσο ο κόσμος είναι γεμάτος με τόση κακία, τώρα εγώ τι να πω μετά. Εγώ δεν βλάπτω. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Όλοι μας και εγώ πρώτος είμαστε καλοί. Και όμως δίπλα μας και αχαριστία και το ψέμα και η κλεψιά και η μιζέρια και η κακή είναι γεμάτη. Λοιπόν, είναι εύκολο να τα λέμε, αλλά αν το θελήσουμε, πιο εύκολο να τα πράξουμε. Ο χρόνος, πιστέψτε με, κυλάει πάρα πολύ εύκολα. Να μου το θυμηθείτε και εσείς που με ακούτε και είστε πιο μικροί ακροατές και πιο μεγάλοι και ακόμη πιο μεγάλοι και είστε ομιλικοί μου, το πότε θα φτάσει το δειλινό στη ζωή μας, θα πάρουμε χαμπάρι. Ας βάλουμε κάτι στο μυαλό μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται αύριο. Ας καθαρίζουμε τα χέρια μας, το κορμί και την ψυχή μας. Ας κάνουμε κάτι καλύτερο. Τέλος, ρε παιδιά, δεν ζητάμε και τίποτε ακραίο. Να είμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Πιο ευγενικοί. Πιο σωστοί. Πιο πιστοί χριστιανοί. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και Θεός ο ίδιος. Πολύ απλά το λέω. Χωρίς μεγάλες θεολογίες και βαριές κουβέντες. Τι ζητάει? Να εκκλησιαζόμαστε 2 ώρες την Κυριακή για αυτόν. Τι παραπάνω? Να αγαπούμε το δίπλα μας. Να μην κάνουμε κακίες. Να δίνουμε, να συγχωρούμε, να ευχαριστούμε. Απλά πράγματα. Να μην πάμε με μια άλλη γυναίκα. Να αγαπούμε τη δική μας. Απλά πράγματα. Και προσέξτε, σωστά πράγματα. Αφού για το καλό μας είμαι. Και εμείς όχι. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν τα πράξουμε και φτάσουμε τη στιγμή εκείνη, λέμε, αχ, να άλλαζα, είναι πια αργά. Τότε λοιπόν πάλι θα φταίει ο Θεός που θα μας κρίνει εντελώς δίκαια. Και εδώ λοιπόν κάποιος άνθρωπος δίπλα μας φτύνει αίμα, κουράζεται, παλεύει σκληρά, είναι πιστός στη γυναίκα, στη θρησκεία του, εκκλησιάζεται, με λίγα φράγκα τα βολεύει, το παλεύει, φτύνει αίμα, αγωνίζεται μόνος και έρημος, και ο Θεός τον δικαιώνει. Ρε παιδιά, δεν θα ήταν άδικος ο Θεός? Κάποιον που εδώ έκανε τα πάντα και τον πιο πλούσιο και έκανε τα πάντα και αυτά και εκείνα και τα άλλα και εκείνο τον δικαιώσει? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Θεός αγάπη εστί, μα και δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη. Ο χρόνος λοιπόν, ο χρόνος κυλάει, κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Η αστραπή είναι πολύ πιο αργό μέσο. Ο χρόνος κυλάει και φεύγει. Και εμείς άνετοι, έτσι, όλα βαίνουν καλά. Ας προσέξουμε, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πονηρός. Μπορεί να μας πάρει στιγμή του πόνου, μπορεί στιγμή της κακίας, μπορεί τη στιγμή που παλεύουμε, μπορεί, προσέξτε, να μας πάρει τη στιγμή που θα είμαστε όρθιοι. Τι πάει να πει αυτό? Τη στιγμή ακριβώς που αγωνιζόμαστε, που παλεύουμε και προσπαθούμε. Τη στιγμή που κάνουμε το καλό, που κάνουμε το σταυρό μας, που δακρύζουμε, που λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη, που λέμε σ' αγαπώ, που τέλος πάντων είμαστε άνθρωποι. Γιατί αν μας πάρει, παιδιά, τη στιγμή που κάναμε την κακία, που ορμήξαμε στην κοπελιά του δίπλα, που φάγαμε τα χρήματα, που κάναμε κακία, που φάγαμε τα χρήματα από το ορφανό, που κορδέψαμε ένα παπά, που γελάσαμε μια γιαγιά, που δεν δώσαμε την καρέκλα σε ένα γέροντα, τα πράγματα είναι δύσκολα και πολύ άσχημα. Κάποιος πει, σταμάτα ρε Κλήμη. Αντί και αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Αν ξέραμε αυτά που κάνουμε, τα λάθη που είναι, θα ήμασταν διαφορετικοί. Αλλά και εδώ η άγνοια γίνεται εγωισμός και κακότροπη θέληση. Εμείς μόνοι μας τελικά θέλουμε να ορίσουμε το καλό και το κακό. Ο Θεός μας λέει, είναι αυτό, αυτό και αυτό και αυτό το καλό. Εμείς λέμε, έλα μωρέ σιγά, γιατί να πάω εκκλησία, έχω το Θεό μέσα μου. Ο Θεός λατρεύεται εκεί που θέλει εκείνος. Και παντού, πανταχού παρών και τα πάντα πλέον, παντού λοιπόν, αλλά και εκεί. Και το λέει και πεντακάθαρα. Όπου λέει, είστε 2 και 3 και παραπάνω συνηγμένοι, λέμε και εγώ, στην εκκλησία. Εκείνη και ο ιερέας και όλα τα υπόλοιπα. Κι όμως είμαστε έτοιμοι με όλα τα επιχειρήματα στο κεφάλι μας. Να
το παίξουμε, να πούμε, να κάνουμε και αυτό και τ' άλλο. Μα τι κρίμα, μα τι κρίμα. Ξέρουμε το σημαντικό. Αυτά που είπε ο Θεός. Και αυτός θα μας κρίνει. Κάποιος άλλος λέει, καλά λέει, κάνω το καλό. Αλλά κάνω το καλό λέει και το ρίχνω στο γυαλό. Λάθος. Κάνεις το καλό και το κάνεις για το Θεό. Γι' αυτό γιατί, θα σας πω αμέσως. Δύο άνθρωποι. Ένας κάνει το καλό για το Θεό και ένας κάνει το καλό και το ρίχνει στο γυαλό. Η μέρα της κρίσης. Έλα εδώ αγόρι μου. Έκανες το καλό. Για ποιον? Για μένα. Σε κρίνουν, τα συζητάμε, περνάς ή μένεις. Έλα εδώ σε αγόρι μου. Έκανες το καλό. Α, και το ρίξε στο γυαλό. Καλά λοιπόν. Άντε πάνε στο γυαλό να σε κρίνει. Ποιο γυαλό? Ή άλλος κάνει το καλό για το Βούδα και το Βράχ, το Μωάμεθ. Ας πάει λοιπόν σε ανύπαρκτα πρόσωπα να κριθεί και να καταδικάστηκε αιωνίως. Τα πράγματα δεν είναι σκληρά, αλλά είναι δίκαια. Θέλουμε δικαιοσύνη και ειλικρίνεια. Αυτή θα έχουμε. Αυτό διγυρεύουμε κάθε μέρα. Ας μην αργούμε λοιπόν. Γιατί μιλάμε πολλά. Ο χρόνος κυλάει. Και φεύγει. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Ας φροντίσουμε. Ας αλλάξουμε. Ας προλάβουμε. Είπα και πάλι. Τίποτε δεν μας λέει ότι θα είμαστε και αύριο στα πόδια μας ή μεθαύριο. Πόσοι ξεκινούν κάθε Σαββατοκύριακο για να πάνε μια εκδρομούλα εδώ? Και κάποιοι από αυτούς δεν γυρίζουν ποτέ. Κάποιοι γυρίζουν ανάπηροι. Και κάποιοι έχουν δει το χάρο με τα μάτια. Και όμως, και αυτοί που δεν το χάρο με τα μάτια, έρχονται και κάνουν τα ίδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και μια ακόμη φορά, ένας έτσι γνωστός κύριος πάνω σε μια μεγάλη κυβισμού μηχανή πήγαινε. Πώς έγινε το λάθος? Ένα φορτηγό τον χτυπάει, τους πάει τα πόδια και το ένα χέρι. Νομίζω ένα χρόνο στα νοσοκομεία γύριζε. Και όταν έγινε καλά, πάλι στη μηχανή. Πέστε μου, αν ο Θεός τον άφηνε να σπάσει και να μείνει για πάντα ανάπηρος, θα άφηγε βρε παιδιά? Μα βλέπουμε το χάρο με τα μάτια μας. Κι όμως αυτό πάνε να πει εγωισμός και διαλαξή ανθρώπινο κεφάλου. Βλέπω, είδα το χάρο να μου σπάνε τα χέρια, να μου σπάνε το χέρι και να θέλει να με καταβάλει κάτω και εγώ και πάλι στη μηχανή. Όχι ρε παιδιά. Υπάρχει και Θεός και είναι και δίκαιος. Είναι αγάπη, συγχωρεί, αφήνει. Αλλά είναι και δίκαιος. Και δεν μπορεί λοιπόν να κάνουμε και να προκαλούμε αβέρατα κουβέρτα το Θεό. Άντε προκαλείς, προκαλώ εγώ εσάς, εσείς εμένα, ο καθής, άνθρωποι είμαστε, το παλεύουμε, συγχωρεί. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται. Το Θεό, βρε παιδιά, προκαλούμε. Ποιος τόλμησε να τα βάλει με το Θεό? Ποιος σκέφτηκε να τα βάλει με το Θεό? Χάθηκε, σβήστηκε, μηδέν, εξαφανίστηκε. Δεν υπήρξε ποτέ. Σοβαρά μιλάμε. Ας προλάβουμε. Ο χρόνος κυλάει και φεύγει. Και εγώ θυμάμαι ένα πολύ ωραίο έτσι ρητό. Οι άνθρωποι, έλεγε ο ένας τον άλλον, τι ήρωα λέει που φεύγει και κυλάει ο χρόνος? Και από ψηλά λέει ο γέρο παππούς, ο χρόνος, έλεγε γελώντας, τι γρήγορα που φεύγουν οι άνθρωποι. Στα μπέλος Κλήμης, όμορφη καλημέρα, και έρχομαι σε λίγο για το υπόλοιπο της εκπομπής.